Εδώ και 2 εβδομάδες λειτουργούμε στα νέα κτίρια της ΔΕΙΑΚ. Τη μετακόμιση που ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για την επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τρομερή επιτυχία, διότι είχαμε υπολογίσει ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο και σε μία εργάσιμη μέρα ότι θα μπορέσουμε να μεταφερθούμε ως επιχείρηση. Πράγματι αυτό έγινε και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, οπότε από τη Μεγάλη Δευτέρα λειτουργούμε στα νέα μας κτίρια. Θέλω να πω ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ θετική. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, διαμαρτυρίες, που οι διαμαρτυρίες εντοπίζονται στην έλλειψη πληροφόρησης ότι έχει μετακομίσει η ΔΕΙΑΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε μετακομίσει στα νέα μας κτίρια. Και για το μεγάλο ζήτημα που θέτουν αρκετοί πολίτες όσον αφορά την πληρωμή των λογαριασμών, έχουμε και ταμείο στα νέα μας κτίρια, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε επεκτείνει τους τρόπους πληρωμής και μέσω τραπεζών, μέσω ΕΛΤΑ και ιντερνετικά, πάντα μέσω από τις τράπεζες. Από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω από το λογιστήριο, ότι η ροή των αποπληρωμής λογαριασμών, αν και γίνεται μέσω άλλων μεθόδων, δηλαδή μέσω ίντερνετ συνήθως, παραμένουν στο ίδιο ικανοποιητικό βαθμό όπως ήταν και στα προηγούμενα κτίρια όταν ήμασταν στο κέντρο της πόλης. Οπότε μπορώ να πω ότι το εγχείρημα της μετακόμισης στα νέα κτίρια, που ουσιαστικά είχαν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και της λειτουργίας επιχείρησης, στέφθηκε με επιτυχία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η λειτουργία της τηλεθέρμανσης θα γίνει μέχρι 15 Μαΐου. Αν και τον Απρίλιο είχαμε πάρα πολύ καλό καιρό, τις πρώτες μέρες του Μάη φάνηκε ότι θα χρειαστεί να λειτουργήσει τη τηλεθέρμανση και γι' αυτό και τη διατηρούμε στο βέλτιστο βαθμό λειτουργίας της πάλι σταθερά μέχρι 15 Μαΐου, όπως θα είναι η συμβατική υποχρέωσή μας. Ευελπιστούμε ότι μετά τις 15 Μαΐου πραγματικά θα έχουμε πολύ καλό καιρό, οπότε δεν θα χρειαστεί οποιαδήποτε μορφή παράταση αυτής της λειτουργίας.